Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε τη χαρά αυτές τις μέρες, βρίσκεται στην Αττική ο αθλητής της ποδηλασίας, ο κύριος Χωσέιν Μαχμούτ Σαντέχ, ο οποίος κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτές τις μέρες. Ξεκίνησε από το Αμβούργο ένα ταξίδι με το ποδήλατό του και έχει σκοπό να καταλήξει στο Ιράν. Κάνει στάση στην Αττική αυτές τις μέρες με σκοπό αυτού του ταξιδιού να μεταφέρει ένα μήνυμα φιλίας, αδελφοσύνης και ειρήνης ανάμεσα στους λαούς. Εμείς θέλουμε να τον καλωσορίσουμε στην Αττική, να τον συγχαρούμε για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει και να μας πει και δύο κουβέντες για το μήνυμά του. We would like to welcome you in Attica and we want to have some words from you. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, that's really my pleasure to be here with all of you. I have started my trip from Hamburg in north of Germany. I have passed through Netherlands, Belgium, France, Switzerland, Italy, and then I start my trip in Greece from Patras, the port in the east, and then I cycle to Athens and will continue to Turkey, and I will finish in Iran, a city on the border of Afghanistan. Just a moment. Oh, okay. Ο ποδηλάτης, όπως ακούσατε, μας ανέφερε ότι μας ευχαριστεί που τον καλωσορίσαμε στην περιφέρεια, ότι ξεκίνησε μια δρομή η οποία ήταν από Ιταλία. I'm sorry, you said you start from Germany and from Germany through Netherlands. Από τη Γερμανία, Δανία. Belgium, first France, ωραία, Γαλλία και φτάσατε στην Ελλάδα. And after Italy, after from Greece, Italy and Turkey. Ωραία. Και επακολουθεί Ιταλία. Ωραία. Ιταλία και Τουρκία. Okay, you can continue, please. Yeah, during the trip, when I'm passing through the different countries and different culture, I was trying to pass the message of the peace and friendship through the other nation. Ναι, ουσιαστικά ο σκοπός του είναι να ενισχύσει την φιλία μεταξύ των κρατών και των πολιτισμών, την ανταλλαγή απόψεων και πολιτισμών, πολιτισμικών ιδεών, συγγνώμη. I wish, or it's better to say, this is everybody wish. One day we see the whole world without any war, and everyone in the different country and different, I mean, with the different culture and religion, live in the peace. Ναι, η ευχή του είναι να επικρατήσει η ειρήνη μεταξύ των διαφορετικών κρατών και των διαφορετικών πολιτισμικών ιδεών. Και όλοι μια μέρα να ζουν ειρηνικά μαζί. Και όλοι, μπράβο, ακριβώς, να ζουν κάποια στιγμή ειρηνικά μεταξύ τους. I have found Greek people are very close to Iranian. I mean, and I found them very hospitality people and very kind. Ναι, ουσιαστικά βρήκε ομοιότητες μεταξύ των Ελλήνων και των Ιρανών και και δύο πολύ ευγενικούς, ακριβώς. And with this event, Greek would be the highlight during the whole trip that I have. I mean, the best part, I mean, Greek, I mean, with this event that you invited to me to talk, Greek would be the best part that I have so far. Ουσιαστικά το ελληνικό κομμάτι είναι το καλύτερο που έχει μέχρι σήμερα επισκεφτεί, ακριβώς. Thanks for listening and thank you. We thank you. The governor of our region, Mr. Yanis Mouros. Nice to meet you, brother. And I'll check you here before. Yeah, yeah, I meet you. Thank you very, very much. Yeah, you're welcome. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Αυτοκτονιών. Θα κάνει για αυτό το θέμα μια μικρή αναφορά ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κανελάκης. Thank you.
Πρόεδρε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια μέρα ενάντια στις αυτοκτονίες. Είναι μια παγκόσμια μέρα για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Η Διεθνή Ένωση για την πρόληψη της αυτοκτονίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνδιοργανώνουν την Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας στις 10 Σεπτεμβρίου, σήμερα. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια ευτυχισμένη χώρα. Σε κάθε περίπτωση είναι περισσότερο δυστυχισμένη από ό,τι ήταν προτού ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Ένα σύννεφο δυστυχίας καλύπτει τον Ευρωπαϊκό Νότο και πουθενά δεν είναι πυκνότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση την οποία συνέταξαν κορυφαίοι οικονομολόγοι για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, αποδεικνύεται ότι οι οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις έχουν μειώσει δραστικά τα επίπεδα ευτυχίας στις χώρες της Ευρωζώνης που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Οι Έλληνες δεν αισθάνονται ότι έχουν κοινωνική υποστήριξη ούτε ελευθερία επιλογών. Δεν αισθάνονται ότι ζουν σε γενναιόδωρο περιβάλλον, πιστεύουν ότι στη χώρα τους βασιλεύει η διαφθορά, ενώ έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες επιβεβαιώνει επί της ουσίας αυτό που επαναλαμβάνεται διαρκώς από επίσημα και ανεπίσημα χείλη από το 2008, ότι η ευτυχία αποτελεί ολοένα και περισσότερο έννοια προς εξαφάνιση στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα πως έχει υποφέρει σχεδόν περισσότερο από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα σε σύνολο χωρών 156 και εμφανίζει σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ μετά την Αίγυπτο τη δεύτερη μεγαλύτερα παγκοσμίως υποχώρηση του δίκτυα ευτυχίας στο τελευταίο διάστημα. Καταπόδας ακολουθεί βέβαια και ο υπόλοιπος Ευρωπαϊκός Νότος. Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η δραματική μείωση των εσόδων δεν είναι ο μοναδικός λόγος που έχει φέρει τις χώρες αυτές στο χείλος της δυστυχίας. Οι κυριότεροι λόγοι, τονίζουν οι συντάκτες της έρευνας, είναι η καλπάζουσα ανεργία και ο περιορισμός των επιλογών ζωής. Δυστυχώς, λόγος της κρίσης, οι αυτοκτονίες διπλασιάστηκαν στην Ελλάδα. Σοκαριστική αύξηση των αυτοκτονιών κατά 26,5% σε σύγκριση με το 2011. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Συγκεκριμένα το 2007 καταγράφησαν 328 αυτοκτονίες, ενώ το 2011 477. Σύμφωνα με την ΜΚΟ Κλίμακα, εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αναφέρονται. Η επαγγελματική κατάρτιση των αυτοχείρων ήταν άνεργοι 20,9%, δημόσιοι υπάλληλοι 7,1%, ιδιωτικοί 5,6%, ελεύθεροι επαγγελματίες 6,5%, φοιτητές, φοιτήτριες 5,5%, μαθητές, μαθήτριες 4,5%, αδιευκρίνηστη επαγγελματική κατάσταση 39,2%. Ως αίτιο της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, το 16,4% ανέφερε τα οικονομικά προβλήματα, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια οι κλήσεις που δεχόταν η γραμμή παρέμβασης αφορούσαν κυρίως θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας. Σήμερα κυριαρχούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Τα ποσοστά των ανδρών και των γυναικών που απευθύνονται στη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία είναι σχεδόν τα ίδια, ενώ το 41% που τηλεφωνεί αφορά άτομα που καλούν γιατί ανησυχούν για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Σύμφωνα με μελέτη, σε 26 χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 72-2007, για 1% αύξηση του δίκτυου ανεργίας σχετίζεται με 0,79% αύξηση του δίκτυου αυτοκτονιών στις ηλικίες κάτω των 65 ετών. Επιπρόσθετα, μια αύξηση μεγαλύτερη του 3% στο δίκτυο ανεργίας επιφέρει αύξηση της τάξης του 4,45% στις αυτοκτονίες μια χώρας, με το αντίκτυπο να είναι ισχυρότερο στις καθαρά παραγωγικές ηλικίες 30 έως 44 χρονών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ή
Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα βάρη αυτή της κρίσης δεν μπορούν να τα πληρώνουν οι πιο αδύναμοι. Χρειάζεται επειγόντως διόρθωση αυτής της πολιτικής και ουσιαστική στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο χρόνος τελειώνει μαζί με την υπομονή της κοινωνίας. Η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας πρέπει να μας κάνει όλου μας να σκεφτούμε αυτό που λέει ο Χέμινγκουέι. Ότι κάθε ανθρώπο θάνατος λιγοστεύει εμένα τον ίδιο, γιατί είμαι ένα από την ανθρωπότητα. Και έτσι ποτέ σου μη θέλεις να ρωτήσεις για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει για σένα. Ευχαριστούμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Κανελάκη, που είχε την ευαισθησία να κάνει αυτή τη δουλειά για τη σημερινή μέρα κατά των αυτοκτονιών. Πρώτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, δικαιολόγηση, έκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακού Συμβούλου από συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Και ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Παρακαλώ τον υπεύθυνο ήχο να σηκώσει λίγο τον ήχο. Μπήκαμε σε ψηφοφορία για το θέμα έκριση δικαιολόγησης απουσιών. Και ψηφίζουν υπέρ να συζητηθεί. Υπέρ, κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητηθεί ως κατεπίγον το θέμα έκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακού Συμβούλου από συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ο κύριος Πλεύρης ζήτησε να δικαιολογηθεί απουσία του λόγω εκτάκτων επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Το ίδιο και ο κύριος Γούδης. Η κυρία Κυπριανίδου, η κυρία Βασιλάκη και ο κύριος Γιαννικάτης για λόγους υγείας. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία και η κυρία Μπαλού για λόγους υγείας. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει τη δικαιολόγηση των απουσιών των Περιφερειακών Συμβούλων. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Ενημερώνω για το εξής. Η κυρία Βασιλάκου είχε φέρει έγκαιρα το θέμα σαν τακτικό θέμα στο προηγούμενο Συμβούλιο, το θέμα έγκριση παράταση συμβάσεως μεταφοράς μαθητών. Επειδή ψηφίστηκε στη Βουλή στις 29 του μήνα, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μέχρι τις 5 του μήνα, γι' αυτό δεν το συζητήσαμε και το αφήσαμε για σήμερα. Και σήμερα όμως δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Αυτό αφορά λοιπόν όλες τις περιφέρειες. Δεν έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων και από αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και είναι λίγαν πιθανόν ότι μπορεί να κάνουμε ένα έκτακτο συμβούλιο γι' αυτό. Μπορεί δηλαδή να κληθούμε να κάνουμε έκτακτο συμβούλιο αύριο, μεθαύριο, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Έτσι, απλώς σας ενημερώνω για αυτό το σοβαρό θέμα που έχει από τις 29 μέχρι σήμερα είναι 12 εργάσιμες και δεν έχει μπει στο ΦΕΚ. Δυστυχώς. Τώρα, έχουμε άλλα δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, ακόμα ως κατεπήγον. Είναι από την παράταση Γιάννης Δημαράς Άρμα Πολιτών, διαμαρτυρία Περιφερειακού Συμβουλίου για το κλείσιμο του ΙΚΑ Μεγάρων. Η κυρία Πιπηλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το σημερινό θέμα έρχεται ως επιθυμία να κατευθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα. Ουσιαστικά γιατί πηγάζει το ενδιαφέρον και την παρένεση που θα πρέπει να δείξει η περιφέρεια, να επιδείξει η περιφέρεια, ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσει με τη σειρά της την κεντρική εξουσία για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά άπτεται της περιφέρειας, γιατί θεωρώ ότι ένα πυλώνας για την εύρυθμη λειτουργία της περιφέρειας είναι η άμεση και η διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε εκάστοτε υπηρεσίες. Έρχομαι λοιπόν προκειμένου να σας ενημερώσω ότι ο Καλλικρατικός Δήμος Μεγάρων και Νέας Περάμου έχει τον τελευταίο χρόνο αποδυναμωθεί από κομβικές υπηρεσίες. Πριν ένα χρόνο απομακρύνθηκε η ΔΟΗ Μεγάρων, απομακρύνθηκε η ΔΕΗ. Σταδιακή αποδυνάμωση του Δασαρχείου Μεγάρων, γεγονός το οποίο το έχω φέρει με ερώτηση στην περιφέρεια. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι η Δυτική Αττική
έχει το μεγαλύτερο εύρος δασικής έκτασης και ήδη το δασαρχείο αποδυναμώνεται και με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα που άπτονται του δασαρχείου. Και τώρα μεθοδεύεται η απομάκρυση του ΙΚΑ. Γνωστοποιήθηκε η απομάκρυση, γεγονός το οποίο στα πλαίσια της εξοικονόμησης χρημάτων με σκοπό το ιατρικό προσωπικό, το προσωπικό το οποίο παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν υπάρχει σκοπός να μεταφερθεί στο υφιστάμενο κέντρο υγείας, το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργεί με πάρα πολύ με πολύ δυναμική. Αν λοιπόν όλο αυτό το προσωπικό πηγαίνει προκειμένου να ενισχύσει τη λειτουργία του κέντρου υγείας, αυτό μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Αλλά στην περίπτωση που απομακρύνεται προς την γειτονική πόλη της Ελευσίνος, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα προκαλέσει και συρρήκνωση του κόσμου και δυστοκία στη μετάβαση των πολιτών των μεγάλων προς τη γειτονική πόλη. Ουσιαστικά λοιπόν το θέτουμε ως θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι ήδη βουλευτές το προώθησαν στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως ο κύριος Αθανασίου, προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί μια λύση ή προσπαθούν να υπάρξει ένα κύκλο συζητήσεων προς το διοικητή του ΙΚΑ, τους υπουργούς υγείας και εργασίας, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ένας Δήμος ιδιαίτερης χωροταξικής και πληθυσμικής. Επικύρωση πρακτικών 23 Συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2013. Υπάρχει αντίρρηση συμπέρασμα σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο επικυρώνει τα πρακτικά της 23ης Συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2013. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών Open Days 7-9 Οκτωβρίου 2013. Σας έχει ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση της Περιφερειάρχου κυρίας Άννας Παπαδημητρίου Τσάτσου με αρχηγό πρωτοκόλλου 2 Νάτου 2013. Η κυρία Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω ξαναδιαβάζοντας την εισήγησή μου, γιατί το θεσμό το ξέρετε όλοι. Απλώς να πω ότι όπως θα είδατε στην εισήγηση, το κεντρικό θέμα φέτος μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολλές φορές χρήσιμο για τους αιρετούς που θα πάνε εκεί. Δηλαδή θα συζητηθεί η καινούρια περίοδος και τα κριτήρια για την καινοτομία, για τη συνοχή, για τις διεργασίες και τις σχέσεις όλων των οργάνων των θεσμικών, πώς μπορούμε να δουλέψουμε δηλαδή καλύτερα στην περιφέρεια. Πολλά είναι διαφορετικά, πολλά είναι δύσκολα να εφαρμοστούν, αλλά νομίζω είναι πολύ χρήσιμο να πάμε. Τώρα, προτείνουμε να σας πω ότι το κόστος της περσινής αποστολής ήταν κατ' εκτίμηση στην αρχή 27.000 ευρώ και πραγματικά καταβλήθηκαν 21.000. Προτείνω φέτος το κόστος να είναι περίπου το ίδιο όπως πέρσι, κατ' εκτίμηση 30.000 ευρώ. Τώρα, να προτείνω τα ονόματα. Αθανασόπουλος Κώστας, Καλλιόρας Θάνος, Αξαρλής Γιάννης, Σμέρος Γιώργος, Κανελάκης Κώστας, Παπαντονίου Κώστας, Αναγνώστου Κατερίνα, Ανδρουλακάκης Νίκος, Δημαράς Γιώργος, Βαρελάς Δημήτρης, Καραθάνος Μπάμπης, Κυπριανίδου Ερμίνα, Γαλανός Νίκος. Τώρα, παράκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, από το Προεδρείο να πάει η κυρία Πιπηλή Κατερίνη και ο κύριος Δαμάσκος Χάρης, συν τρεις υπηρεσιακοί τους οποίους θα βάλουμε στην απόφαση, δεν έχω τα ονόματα αυτή τη στιγμή και περιμένω από την παράταξη. Άρα, κύριος Αυγερινός και ο κύριος Ηλίας. Και ο κύριος Αυγερινός και ο κύριος Ηλίας. Ναι. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, ο κύριος Περιφερειάρχης. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, από το ένα θέμα πάμε στο άλλο, εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η λειτουργία. Αυτές οι συναντήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες, τα γνωστά Open Days, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όσοι τα έχουν παρακολουθήσει, όσοι τα έχουν ζήσει, όσοι έχουν πάρει τα αποτελέσματα από αυτές τις συνεδριάσεις που γίνονται, βλέπουν το τι επικρατεί στην Ευρώπη των 27. Και όχι μόνο στην Ευρώπη των 27, σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουν τις καινοτομίες, βλέπουν θέματα τα οποία εμείς για να τα λύσουμε μπορούμε να κάνουμε και 5 ώρες. Και πώς είναι η διαδικασία το να τελειώνεις 20 και 30 θέματα σε 3 ώρες. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η σκέψη μου είναι ότι εκτός από τα ονόματα που είπε η κυρία Παπαδημητρίου και για τα οποία συμφωνώ με τις προσθήκες που γίνανε και από το
Προεδρείο και από τον κύριο Ζαφυρόπουλο, θέλω να προσθέσω κάτι, το οποίο δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Μιλάω για τη δική μου τη γενιά. Σήμερα είμαστε, αύριο αποχωρούμε. Υπάρχει καινούργια γενιά. Η καινούργια γενιά η οποία έχει δικαίωμα να παρακολουθεί σε εξελίξεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω οι κάτω των 40 ετών από όλες τις παρατάξεις να πάρουν μέρος και αυτοί. Η δαπάνη αυτή η οποία γίνεται είναι για να ενημερωθούν από τις άμαντες πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και κάθε τι από τις επιτροπές οι οποίες λειτουργούν άψογα. Ενώ εμείς για να λειτουργήσουμε μία επιτροπή μας βγαίνει η ψυχή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η τεχνολογία, η καινοτομία και οι διάφορες αποφάσεις και εισηγήσεις που γίνονται. Άρα λοιπόν, προτείνω οι κάτω των 40 ετών να πάρουν και αυτοί μέρος όσοι φυσικά επιθυμούν. Η κυρία Παπαδημητρίου. Θα ήθελα απλώς... Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, παρακαλώ. Ήθελα απλώς να πω... Ήθελα να υποβάλω μία συμπληρωματικά... Μία έκκληση σε... Σημασία έχει για μας εδώ και για όλους όσοι πάνε έξω να έρχονται και να παρουσιάζουν με έναν τρόπο αυτά που άκουσαν. Δηλαδή πάμε έξω να προσπαθούμε να φέρνουμε εδώ και με κριτική άποψη και με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας αυτά που ζούμε εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτή την έκκληση υποβάλλω. Ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Διάκος. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Και ο κύριος Κοκκινόπουλος. Μισό λεπτό. Και ο κύριος Δαμάσος. Ελά, κύριε Διάκο. Εγώ θέλω απλώς να επισημάνω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, με την κυρία Παπαδημητρίου για το θέμα. Πλην όμως θα πρέπει να σημειωθεί εδώ και να γραφτεί στα πρακτικά ότι στα προηγούμενα Open Days και Cities υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση η οποία έθετε θέματα διαμόρφωσης μιας επιτροπής η οποία θα διαχειρίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο το θέμα το Open Days Open Cities, η οποία δεν συγκλήθηκε ποτέ και δεν πάρθηκε ποτέ η απόφαση για να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή. Επίσης είχα επισημάνει ότι υπήρχε μία περιφέρεια από την Ιταλία και μία επαρχία από την Κύπρο που έχει το χαρακτήρα της περιφέρειας, ώστε μαζί με τη δική μας περιφέρεια να μπορούμε να βάλουμε ένα δικό μας θέμα, διότι απαιτεί ο κανονισμός τρεις περιφέρειες, να μπορούμε να βάλουμε ένα δικό μας θέμα και να αναλάβουμε εμείς στο σύνολο εκεί να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα θέμα. Ούτε αυτό προχώρησε. Άρα κατά συνέπεια εκτός από τα λόγια θα πρέπει να υπάρχουν και πράξεις. Και δυστυχώς ως προς το θέμα αυτό, και δεν έχει ευθύνη η κυρία Παπαδημητρίου για να είμαστε σαφείς, έχει ευθύνη η διοίκηση της περιφέρειας, δεν έγινε το παραμικρό προς την κατεύθυνση αυτή μέσα σε ένα κλίμα που σήμερα δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες στο Νότο να παρουσιαστεί και να εκφράσει τις απόψεις του, επειδή εκεί εκφράζεται κατά μεγαλύτερο τρόπο η κρίση. Με βάση αυτό το δεδομένο, ευελπιστώ τουλάχιστον τούτη τη φορά να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, αν και φαντάζομαι ότι δεν προλάβουμε λόγω του ότι έχουμε τις εκλογές μετά. Ο κύριος Κοντινόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε στο παρελθόν τοποθετηθεί πάνω στις εκδηλώσεις στους Open Days. Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη ανάπτυξης και ερχόμαστε σε αντίθεση με αυτή την πολιτική που ακολουθούνται σε αυτές τις συναντήσεις. Γι' αυτό και θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Δαμάσκος. Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή εμπειρία στην Ευρώπη των 28 είναι για όλους εξαιρετικά σημαντική. Και αυτές οι επαφές βοηθούν να κατανοήσουμε και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά και τον τρόπο που γίνονται οι συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ειδικά
για την αυτοδιοίκηση είναι εξαιρετικά σημαντικές. Χαιρετίζουμε λοιπόν και την απόφαση ιδιαίτερα του Περιφερειάρχη για την αποστολή όλων των Περιφερειακών Συμβούλων κάνω το 40, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι ημέρες είναι εξαιρετικά σημαντικές και για τους νέους ανθρώπους. Για τους ανθρώπους που έτσι και αλλιώς οι συζητήσεις που γίνονται εκεί αφορούν την επόμενη δεκαετία ή την επόμενη 20ετία. Και είναι απολύτως χρήσιμο να πάρουν όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αυτοδιοίκηση των επόμενων χρόνων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Κύριε Διάκο, παρόλο που βγάλετε την ευθύνη από πάνω μου, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, μιας και είμαι εισηγήτρια, να παραδεχτώ ότι ενδεχομένως μπορεί να έχουμε μία ευθύνη που δεν το σκεφτήκαμε. Να μιλήσω όμως επί του πραγματικού και όχι μόνο θεσμικά. Θα ήθελα πάρα πολύ, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά. Είμαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι, δουλεύουμε εκεί. Κάνουμε επιτροπές, δεν σημαίνει ότι όλοι έρχονται ευχαρίστως σε αυτές τις επιτροπές. Την ξέρετε την πραγματική πολιτική πράξη κάθε μέρα όλων. Έχουν τη δουλειά τους, έχουν την εργασία τους. Ελάτε να μας το πείτε λίγο εγκαίρως. Θυμίστε το μας, γιατί άνθρωποι είμαστε κι εμείς, με πολλά λάθη. Προσπαθούμε όμως, πιστέψτε με. Δηλαδή, μην περιμένετε να έρθει η επόμενη εισήγηση για το Open Days για να ακούσουμε την κριτική που είναι όχι θεμητή, αναγκαία. Ελάτε λίγο πιο γρήγορα να κάνουμε μαζί την επιτροπή. Ελάτε γρήγορα, βοηθήστε μας. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα μπει σε ψηφοφορία, κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Με την προσθήκη που έκανε η κυρία Παπαδημητρίου, αναλογικά βγάζοντας το ποσό, είχε προτείνει 20 άτομα με 30.000. Θα προσθέσουμε άλλα 8 άτομα. 28 άτομα θα πάει 42.000 αναλογικά. Αναλογικά θα πάει 42.000. Λοιπόν, άρα θα μπει σε ψηφοφορία λοιπόν η εισήγηση με 28 άτομα όπως προταθήκανε και με ποσόν 42.000 συνολικά, έτσι. Μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση. Έσκησες με την πρόταση. Μισό λεπτό να δούμε, κύριε Παπαδημητρίου. Έτσι τα είπα εγώ. Εγώ τι χαιρέτησα τουλάχιστον. Μπράβο, συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη. Γιάννη, και εσύ κάτω το 40 είσαι. Είπα να άκουσα. Εντάξει, συμφωνούμε λοιπόν με τον κύριο Παπαδημητρίου, θα βάλουμε 28 άτομα με ποσό 42.000. Okay. Μπαίνει σε ψηφοφορία λοιπόν η εισήγηση με... Τι? Ναι, είπαμε, θα μπουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, θα προσθεθούν, που είναι κάτω από 40 ετών. Για να έχουν εμπειρίες, από την Ευρώπη, τις οποίες θα μεταφέρουν στην περιφέρεια. Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση. Παρακαλώ, θα ψηφίσετε. Αφού έκλεισε ο κατάλογος, κύριε, έκλεισε τα πάντα. Κλείσανε, λοιπόν. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία τώρα. Τι ψηφίζουν υπέρ? Κατά η Περιφερειακή Σύμβουλη της Παράταξης Λαϊκής Σπύρωσης και ο κύριος Χάγιος. Λευκό. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 2 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Νομίζω ότι είναι 40. Θέμα 3. Γνωμοδότηση. Είπαμε λοιπόν κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 2 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 3. Γνωμοδότηση από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία αφιστάμενης δραστηριότητας Γενική Κλινική, Ιδιωτική Κλινική με Ευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική, Διαγνωστικό, Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ιδιοκτησίας ΙΑΣΟΑΕ με συνολική δυναμικότητα 441 σκηνών. Σας έχει αναμειχθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Προπονά και η εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος με αριθμό πρωτοκόλλου 166-906. Ο κ. Προπονάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα έργο πνοής το οποίο συμφωνούν όλοι, και ο Δήμος
και η αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κισχύρα, που επανειλημμένως το έχουμε συζητήσει το θέμα, και όχι απλώς συμφωνεί, αλλά επιμένει ότι πρέπει να γίνει κατόπιν τούτο ως εισήγηση για τη διευθέτηση του ρέματος. Μισό λεπτό, κύριε Προπονέ, λάθος κάνατε. Για το Ιασό μιλάμε, προτείνεται αναβολή. Αναβολή, έχουμε αναβολή. Ναι. Λοιπόν, αναβολή, γιατί η υπηρεσία έκανε αυτοψία και έχει ζητήσει κάποια πράγματα να γίνουν και μετά να επανέλθει το θέμα. Η εισήγηση της υπηρεσίας λοιπόν είναι για αναβολή, άρα πάμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Όχι, είσαστε αντίθετοι στην αναβολή, κύριε Κοκκινόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την αναβολή, αλλά θέλω να κάνω... Το λόγο έχει ο κύριος Κοκκινόπουλος. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με την αναβολή για να προσκομιστούν περισσότερα σχετικά με την λειτουργία της κλινικής αυτής, ιδιαίτερα με τον ψυχτικό θάλαμο των αποβλήτων που έχει. Αλλά θα θέλαμε το εξής, να συζητηθεί ώστε να παίρνουν απόφαση οι δήμοι που ανήκουν αυτές οι επιχειρήσεις σχετικά με τα θέματα των περιβαλλοντολογικών όρων και γενικότερα για τη μελέτη. Και όχι κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι οπωσδήποτε κάνουν ένα έργο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα θέλαμε ουσιαστικά να παίρνουν απόφαση οι δήμοι πριν έρθει το θέμα εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα ολοκληρώνει η συζήτηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία στο θέμα 3 που είναι για αναβολή. Σύμφωνα με την εισήγηση, ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει την αναβολή του θέματος 3 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 4. Γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Μελέτη διευθέτησης ρέματος Αχαρνών, καναπίτσας νομού Αττικής από τη χιλιομετρική θέση 0-000, εκβολή στο ποταμό Κυρσό έως τη Κυφίτα 12-000. Σας έχει ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κυρίου Προπονά και η εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος με αριθμό πρωτοκόλλου 89-484. Ο κύριος Προπονάς έχει το λόγο. Επανέρχομαι και λέω τα ίδια, ότι η εισήγηση είναι θετική. Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ο Δήμος συμφωνεί. Η κυρία Κισχύρα ως αντιπεριφερειάρχη στην περιοχή όχι απλώς συμφωνεί, αλλά επιμένει ότι έπρεπε να έχει γίνει το έργο κατόπιν τούτο ως εισήγηση και να γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Το έργο θα γίνει από το Υπουργείο. Λοιπόν, υπάρχει τοποθέτηση? Όχι. Ο κύριος Κοκκινόπουλος, ο κύριος Δημαράς, κλείνει ο κατάλογος. Κύριος Δημαράς Γιώργιος. Πριν να πω δύο κουβέντες, θα θέλαμε να πούμε κάτι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μας στέλνονται τα έγγραφα πάνω σε αυτό. Η εισήγηση για πρώτη φορά και ελπίζουμε για τελευταία στάλθηκε σε PDF. Κάτι που δυσκολεύει σοβαρά την επεξεργασία των εισηγήσεων από μέρους μας. Να ζητήσουμε παρακαλώ να μείνει στο σύστημα Word, γιατί μας ευκολύνει πολύ περισσότερο αυτό το θέμα. Ένα αυτό. Δεύτερο, το έργο το οποίο προτείνεται και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρόνια τώρα ταλανίζει την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, με πλημμύρες, με χιλιάδιο άλλα θέματα. Είναι ένα λαϊκό έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ να διευθετηθεί το ρέμα στην περιοχή. Όμως έχουμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις, οι οποίες θα θέλαμε, εάν είναι δυνατόν, να επεξεργαστούνται στη συνέχεια ή να μπουν και στην αλλαγή, αν θέλετε, των περιβαλλοντολογικών όρων. Είναι 4 τα σημεία που θα σταθώ. Στο πρώτο, από τα 12,5 χιλιόμετρα του εξεταζόμενου τμήματος του ρέματος, μεταξύ εκβολής του ρέματος στο Κυφισό και του δρόμου της Πάρνηθος, και του δερμού της Πάρνηθος, η εισήγηση αναφέρει ότι στα 3,7 χιλιόμετρα περίπου διατηρείται η φυσική διατομή χωρίς καμιά επέμβαση. Εάν όμως αθροίσει κανείς τα μήκη των τμήματων όπου κατά την εισήγηση δεν προβλέπονται επεμβάσεις,
και διατηρείται η υφισταμένη φυσική διατομή, το συνολικό μήκος ανέρχεται σε 4,8 χιλιόμετρα. Είναι στη σελίδα 24 και στη σελίδα 25. Επίσης, επεμβάσεις δεν προβλέπονται και στα υφιστάμενα τεχνικά έργα, δηλαδή ανοιχτή και κλειστή οχετή, που διατηρούνται συνολικά σε μήκος 1,5 χιλιόμετρων. Από τα 6,3 χιλιόμετρα που απομένουν, και όχι από 7,5 κατά την εισήγηση, και στα οποία θα γίνουν οι επιβάσεις, διευθετούνται με ανοιχτή διατομή ενισχυμένο με σειρματοκιβώτια μόνο τα 4,6 χιλιόμετρα. Εδώ περιλαμβάνονται και τα νέα τεχνικά έργα στις διασταυρώσεις με τους δρόμους, ενώ τα υπόλοιπα 1,7 χιλιόμετρα διαμορφώνονται σε κλειστό οχετό. Συγκεκριμένα, στο τμήμα από λεωφόρο Δεκελίας έως την οδό ξενοδοχο υπαλλήλων μήκους 2.150 μέτρων, προτείνεται ο εγκλωβισμός του ρέματος σε μήκος 250 μέτρων, με την κατασκευή ορθογωνικού οχετού από τις οδού Πλήθωνος Γεμιστού, Δεκελίας και Κατάρας, και σε μήκος 1.200 μέτρων, με την κατασκευή ορθογωνικού οχετού από σκυρόδρομα από τις οδούς Πλήθωνος Γεμιστού. Ναι, το είπαστε. Η οχετοποίηση των ρεμάτων, και μάλιστα σε τόσο μεγάλο μήκος, ήταν η εύκολη λύση. Σε παλιότερα χρόνια, σε βάρος όμως της αντιπλημμυρικής προστασίας του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής, η εισήγηση, σε αντίθεση με άλλες αναφορές της, δεν αιτιολογεί τη συγκεκριμένη επιλογή. Αναφέρει μόνο ότι το τμήμα αυτό αποτελεί το τμήμα που δεν υπάρχει κανένα ίχνος κήτης ή η απορροή διέρχεται επιφανειακά στους δρόμους Πλήθωνος Γεμιστού, κατάντη τηλεφόρου Καραμαλής και ξενοδοχείου υπαλλήλων ανάντη της Καραμαλής. Συνεπώς, εκφράζουμε επιφύλαξη για το μεγάλο μήκος που το ρέμα διευθετείται ως κλειστός αγωγός από μπετόν, δηλαδή ως οχετός ομβρίων, στο τμήμα από λεωφόρος Δεκελίας έως την οδό ξενοδοχείου υπαλλήλων. Ζητούμε να επανεξεταστεί η προτινόμενη λύση. Δεύτερον, το τμήμα του ρέματος από την οδό Μόλα έως την οδό Θρακομακεδόνων, μήκους 300 μέτρων, αν και είναι οριοθετημένο, διέρχεται από οικοδομικό τετράγωνο χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου. Εκτρέπεται λόγω της ύπαρξης κατοικιών και ο άξονας της διευθέτησης τοποθετείται εκτός οικοδομικού τετραγώνου στην οδό Ζακύνθου. Διαμορφώνεται μέρη ως ανοιχτή διατομή με συνεταιρεία, εν μέρει ως οργανικός τάφρος από μπετόν και εν μέρει ως οργανικός οχετός. Εκφράζουμε επιφύλαξη για την υπόψη επιλογή στο σύνολο και ζητούμε την επανεξέτασή της. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και κατασκευή χωματίνου διαφράγματος και λίμνοδεξαμενής ανάσκεσης και αποθήκευσης πλημμυρικών παροχών. Και σε αυτό, συνεπώς, εκφράζουμε επιφύλαξη ως προς την επάρκεια της διατομής στο συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος σε περίπτωση πλημμυρικών παροχών και μερικής αστοχίας του φράγματος, όπως εκφράζεται και από την εισήγηση, και της δεξαμενής ανάσχεσης. Ζητούμε να επανεξεταστεί των παραδοχών υπολογισμού ώστε να διευκρινιστεί κανονικά η διατομή του έργου αυτού. Και τέλος, στο σχολιασμένο φωτογραφικό υλικό της μελέτης που έχει συμπεριληφθεί η εισήγηση, εμφαίνεται ύπαρξης παρανόμων συνδέσεων αγωγών, ακαθάρτων και άλλων παρεμβάσεων στη φυσική κήτη του ρέματος σε τμήματα όπου δεν προβλέπεται καμιά επέμβαση. Επομένως, ούτε αποκατάσταση της υπόψης παραντολογικής βλάβης φαίνεται πουθενά. Συνεπώς, εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για την έλλειψη αναφοράς σε μέτρα αποκατάστασης της παραντολογικής βλάβης του ρέματος από τις πιο πάνω παρεμβάσεις, δηλαδή που ρίχνουν οχετούς βοθρολυμάτων μέσα. Ζητούμε να προταθούν, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην υποβλήσα μελέτη, τα συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης. Εμείς θα το ψηφίσουμε, είναι ένα έργο λαϊκό, δεν χωρεί αμφιβολία, αλλά θέλουμε να πάρθουν υπόψη οι επισημάνσεις αυτές και στην περίπτωση που δεν περάσουν μέσα στη μελέτη, τότε να μπουν στα πρακτικά και να πάρθουν υπόψη κατά τη φάση της ολοκλήρωσης της μελέτης κατασκευής του έργου. Ευχαριστώ. Μέχρι να πάρει το λόγο ο κύριος Δημαράς Γεώργιος, σας ενημερώνω ότι η Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενημέρωσε ότι η εισήγηση αυτή πήγε σε μορφή PDF, γιατί δεν μπορούσε τεχνικά να σταλεί, αλλιώς ήταν πολύ μεγάλο το αρχείο και είχε φωτογραφίες και ήταν ο μόνος τρόπος να σταλεί. Ο κύριος Δημαράς Γεώργιος. Επειδή δεν πρέπει να κάνουμε παράλληλους μονολόγους, δέχομαι την αναγκαιότητα του έργου, αλλά πραγματικά με εξέπληξε θετικά οι καλές παρατηρήσεις που έκανε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Εισπήρωσης, ο κ. Κοκκινόπουλος.
που είδε αναλυτικά το θέμα και κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Και θα παρακαλούσα και την κυρία Κισκύρα, αυτά που είπε και ο κύριος Κοκκινόπουλος, να τα ξαναδούμε σε επίπεδο μελέτης, μήπως μπορεί να βελτιωθεί. Καλά, είδε και η κυρία Παρασκευόπουλου εδώ, αλλά μιλάω ως αντιπεριφερειάρχης της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανοίγει το έργο. Εγώ λοιπόν προσθετικά σε αυτά που είπε ο κύριος Κοκκινόπουλος θέλω να προσθέσω μερικά πράγματα για τα αίτια της καταστροφής και της κακοποίησης τελικά των ρεμάτων. Γιατί αυτό έγινε κανόνα στη χώρα μας και ειδικά στην Αττική. Όπως αναφέρει και η μελέτη, στο κατάτι τμήμα υπάρχει πλήρης εξαφάνιση της κήτης από πρόσφατες και από πρόσφατες και από παλιότερες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Έχουμε σημεία όπου καταλήγουν λίμματα ακαθάρτων. Έχουμε σημεία που είναι εντελώς μπαζωμένο και αλλού που έχει γίνει οχετοποίηση. Πρέπει, αν δεν δούμε να αντιμετωπίσουμε σαν μια γενική πολιτική αντίληψη τα αίτια καταστροφής του περιβάλλοντος και ειδικά των ρεμάτων, θα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η κατάσταση και εμείς εκ των υστέρων θα κάνουμε μπαλώματα με μεγάλη δυσκολία να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον στα ρέματα. Και τα αίτια αυτής της καταστροφής είναι πρώτα-πρώτα η απουσία ουσιαστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Που βέβαιως εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, αλλά σήμερα πρέπει αυτό να δούμε όσο μας παίρνει σε περιφέρεια, πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Δεύτερο είναι η απουσία μηχανισμών ελέγχου των αυθαιρεσιών. Που χτίζουν πάνω στα ρέματα, που ρίχνουν μπάζα πάνω στα ρέματα, αλλά και ακόμα των πρόχειρων μελετών που μετατρέπουν το φυσικό περιβάλλον των ρεμάτων σε οχετούς. Ένα πολύ βασικό που έχω ζητήσει να το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρουμε μια απόφαση είναι η κατάργηση τους εκτός σχεδίου δόμησης στην Αττική. Προημερών ήμουνα στην Ραφίνα και βάλω το θέμα για το ΚΕΛ της περιοχής. Πράγματι, στη ζώνη αυτή γύρω από το ΚΕΛ είναι πολλά σπίτια. Αλλά πώς μπορεί να χωροθετήσεις σε μια περιοχή που οπουδήποτε έχει κάποιος τέσσερα στρέμματα ή και λιγότερα εκτός σχεδίου μπορείς να χτίζεις σπίτια. Ούτε να χωροθετήσεις ούτε τίποτα. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε με τα ρέματα. Η εκτός σχεδίου δόμηση, όταν κάνεις εργοστάσια, αποθήκες δίπλα στα ρέματα, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα αν είχαμε ζώνες φυσικής προστασίας που τουλάχιστον θα απαγορεύονταν αυτή η δόμηση. Αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης. Είναι πολιτική ευθύνη από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μέσα σε αυτή τη θετία πρέπει να πάρουμε μια καθαρή απόφαση όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμησης στην Αττική. Και επομένως, αντί να ερχόμαστε να κάνουμε μελέτες τώρα πώς θα αποφύγουμε τις πλημμύρες, θα αρχίσουμε να κάνουμε μελέτες αποκατάστασης των ρεμάτων. Και έχω πει, στο βόρειο τομέα είναι το ένα ρέμα του Βρυλισσού, που στο πάνω κομμάτι, κύριε Μανιάτη, να πάμε μια μέρα να το επισκεφτούμε κιόλα, είναι με πλατάνια, με βάγια, με μυρτιές, και στο κάτω κομμάτι είναι οχετός. Και σαν ένα κομμάτι είναι γεμάτο μπάζα. Ενώ θα μπορούσε να είναι φυσικός, ένα φυσικό περιβάλλον και ένας διάδρομος, πεζόδρομος δίπλα που να μπορούν οι κάτοικες περιοχής να πάνε να δούμε. Ας κάνουμε κάτι στο συγκεκριμένο και σε επίπεδο αποκατάστασης. Λόγω της ανάγκης λοιπόν ότι πρέπει να προστατευτούμε και λόγω του ότι πράγματι η μελέτη έχει βελτιωθεί, ότι κάνει μέτρα ανάσχεσης και που έχω βάλει σε άλλες φορές που δεν υπάρχουν στις μελέτες, δηλαδή μία δεξαμενή, ένα χωμάτινο φράγμα, εμποτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, εμείς ψηφίζουμε θετικά. Αλλά με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που είπαμε και τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Κοκκινόπουλος και πρέπει να τις δούμε στη μελέτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αξαργής. Κύριε Αξαργή. Η διεθνής πρακτική στις της Δυτικής Ευρώπης και αλλού επιμένει ότι δεν θα πρέπει να καλύπτεται κανένα μα κανένα ρέμα. Εδώ στην Ελλάδα εμείς κλείσαμε και τον Κηφισό και το τεχνικό επιμελητήριο κοίταγε το φεγγάρι. Τώρα, γιατί πήρα το λόγο, μια και είναι και σε άλλη περιοχή και πήγα να τη θες εσύ. Σελίδα 25 από 40, η εισήγηση της υπηρεσίας ή του μελετητή δεν διαχωρίζεται αυτή ποια είναι η θέση της υπηρεσίας, ποια είναι η θέση του μελετητή.
Όλοι το έχουμε ζητήσει μερικοί αιρετοί της αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία επιμένει ότι αυτά πρέπει να γράφονται όπως θέλει αυτή. Έτσι είναι δυστυχώς. Λοιπόν, στην 25 σελίδα της 40 γράφει «Και αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Κατασκευή ορθογωνικού οχετού υπό τις οδούς Ζακύνθου. Συγκεκριμένα είναι το μοναδικό κομμάτι της διευθέτησης όπου εγκαταλείπεται η διακριτή φυσική κήτη του ρέματος. Η συγκεκριμένη λύση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων και των οικονομικών επιπτώσεων που ενδεχομένως θα είχε η επιλογή, ακούστε συνάδελφοι, η επιλογή διευθέτησης του ρέματος στη φυσική του θέση». Δηλαδή εμείς το μετακινούμε σε άλλη θέση, αφού κάτι τέτοιο θα επέβαλε απολωτριώσεις κατοικιών. Δηλαδή αποδεχόμαστε στην Ελλάδα με έγγραφο δημόσιο πλέον ότι μπορεί ο καθένας να πάει να καταπατεί μια κήτη ενός ρέματος ή ενός ποταμού, γιατί μετά θα πάρει και αποζημίωση. Και οι υπηρεσίες μας και όλοι μας το αποδεχόμαστε αυτό. Μπράβο μας, μπράβο στην αυτοδιοίκηση. Ολοκληρώ και ζήτησε ο κ. Προπονάς. Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, όπως ακούστε και από τους ομιλητές, από τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Κογινόπουλο, αλλά και από τον εκπρόσωπο της Αττικής Οικολογικής Απάντησης, τον κύριο Δημαρά, συμφωνούν για την αναγκαιότητα του έργου. Επειδή όμως πρέπει το έργο να προχωρήσει άμεσα, η πρότασή μου είναι η εξής. Να γνωμοδοτήσουμε θετικά ως εισήγηση και παράλληλα παρακαλώ τις δύο παρατάξεις να δώσουν στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου να συνοδευτούν και οι προτάσεις τους στην αδειοδοτούσα αρχή. Ως εισήγηση με την προσθήκη να συνοδευτούν μαζί και οι προτάσεις των συνάδελφων. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, παρακαλώ. Μισό λεπτό, δεν άκουσα, κυρία Καραϊδρού. Δεν παίρνουμε απόφαση, δεν μείνουμε να τα στείλουμε. Δεν άκουσα. Αυτό που σας είμαι. Λοιπόν, η εισήγηση λοιπόν του κυρίου Προπονά. Όση εισήγηση. Είναι θετική γνωμοδότηση σύμφωνα με το εισηγητικό της υπηρεσίας. Και ψηφίζουν υπέρ. Διακόπτε ψηφοφορία. Όχι, θα αιτιολογήσετε μετά, κύριε Κογινόπουλε. Συμφωνούν, λέει. Εντάξει, πείτε το, ορίστε, πείτε το. Πείτε το. Ωραία. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της θετικής γνωμοδότησης? Υπέρ. Κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοτεί θετικά στο θέμα 4. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Ο κύριος Κογινόπουλος δικαιολόγησε ψήφου. Εξήγησα γιατί ψηφίζουμε θετικά. Καλό είναι, θα είναι γραμμένα στα πρακτικά μέσα αυτές οι παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη από τον. Έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένα στα πρακτικά. Να το λάβετε υπόψη, γιατί να τα δώσετε εγγράφων να πάνε μαζί. Λοιπόν,